Και σήμερα κοντά σας, τελευταία φορά για αυτή τη σεζόν, καθώς είναι το τελευταίο κάντο πράξη της πρώτη μας σεζόν εδώ πέρα. Ακριβώς. Είμαστε εδώ με τον Χρόνη τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Και σήμερα έχουμε κοντά μας ένα καλεσμένο μακριά από το πολιτικό σκηνικό της Νέας Σμύρνης. Έχουμε έναν επιχειρηματία στη Νέα Σμύρνη, που είχε αρχίσει ένα καινούριο project τον τελευταίο χρόνο σχεδόν, αν δεν κάνω λάθος. Το Τάικο, για όσους δεν έχουν γνωρίσει, είναι κοντά μας ο Θάνος ο Μαζαράκης. Ο Μαζαράκος. Μαζαράκος. Δεν πειράζει. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν και θέλω να σας ευχαριστήσω διπλά και για την πρόσκληση και για το ότι επιλέξατε μένα για το τέλος της σεζόν, για την τελευταία εκπομπή, πραγματικά με τιμάει. Θέλαμε σίγουρα να είναι κάτι δροσερό, κάτι φρέσκο και νομίζω ότι θα συνδυάζεις. με τα τρία κοκτέιλ, το 1, το 2 και το 3 από τα signature cocktail του καταλόγου μας, με βάση τη βότκα, βανίλια, το τζιν και το ρούμι και άλλα υλικά τα οποία όσοι έχουν πιει τα κοκτέιλ ξέρουν, όσοι δεν έχουν πιει τους περιμένουμε στο μαγαζί. Νομίζω ναι, θα κλείσει με αρκετή δροσιά, παρόλο τη ζέστη. Παρόλο τη ζέστη, αυτό ναι. Σας έλεγα και πριν, off the record, ότι είναι ζεστό το περιβάλλον, παρά είναι ζεστό όμως, μου φαίνεται. Είμαστε και εμείς ζεσταίνουν ακόμα. Ναι, νομίζω ότι ήταν ακριβώς. Είμαστε και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Είμαι εγώ με το καρπούζι εδώ πέρα. Ναι. Έτσι. Εγώ με το μάγκο. Και εγώ στα βαριά. Ναι. Με το γιασεμί, άντε σιγά να δίνουμε και κάποια πληροφορία για τα συστατικά του κοκτέιλ. Μην πεις άλλα. Όχι, είπαμε. Αρχικά θέλουμε έτσι, ξεκινώντας πριν μπούμε στην παρουσίαση και στα του project του δικού σου, θέλουμε να μας πεις λίγο για σένα. Ποιος είναι ο Θάνος, με τι ασχολείται ο πριν, ο Θάνος, τι έχει σπουδάσει, που ζει. Ναι, είναι ένας, καταρχήν είμαι ένα γέννημα θρέμα νεοκοσμήτης. Οκ. Okay. Γεννήθηκα πριν 46 και κάτι μέρες στο νέο κόσμο. Μεγάλωσα στο νέο κόσμο μέχρι τα 35 μου, 36 μου έμενα νέο κόσμο. Μετά έγινα ερωτικός μετανάστης του Πειραιά. Γνώρισα τη γυναίκα μου, την Πειραιώτησα και... Ευτυχώς δεν πήγες πολύ μακριά. Ευτυχώς δεν πήγες πολύ μακριά. Όχι, δεν πήγα πολύ μακριά. Εντάξει, υπάρχουν και μετανάστες που πάνε πραγματικά μετανάστες. Έχω σπουδάσει οικονομικά, έχω βρεθεί στον ιδιωτικό τομέα αρκετά χρόνια και έχω περάσει από χρηματιστήριο στα νιάτα μου μετά τις σπουδές μου και το στρατό. Γύρω στα 12 με 13 χρόνια υπήρξα στην Γενική Τράπεζα, στη διοίκηση της τράπεζας, στη Μεσογείο, όταν υπήρχε ακόμα Γενική Τράπεζα. Έχω κάνει και δικιά μου δουλειά πριν το Τάικο. Έχω ασχοληθεί με το... είχα πρακτορείο ΠΑΠ. Οπότε εκεί ήταν και η πρώτη μου γνωριμία με την επιχειρηματικότητα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά να δουλεύεις και να έχεις πάνω από το κεφάλι σου πολλούς ανθρώπους. Ναι. Και διαφορετικά να ξεκινάς ένα δικό σου εγχείρημα και να προσπαθείς να είσαι εσύ ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης και να τρέχεις τη δικιά σου επιχείρηση. Εκεί, κακά τα ψέματα, χάνεις και λίγο τον ύπνο σου. Ναι. Στις άλλες περιπτώσεις, ναι μεν είσαι αυτός που τρως το ξύλο από τους πιο πάνω, αλλά τουλάχιστον κοιμάσαι ήσυχο στα βράδια. Είναι πολύ βασικό. Έχεις την ασφάλεια ότι έχεις την ασφάλεια ότι αυτός που υπέγραψε, δεν είναι μεγάλα, και ότι αυτός που υπέγραψε το δικό σου λάθος, αυτός είναι που θα την πληρώσει. Αυτός θα μπει φυλακή. Εντάξει, μην φτάνουμε στο σημείο αυτό, αλλά αυτός θα την πληρώσει σε ενδεχόμενο πειθαρχικά, ας το πούμε. Έτσι. Εντάξει, μην φτάσουμε στο σημείο της φυλακής. Το πάμε λίγο ακραία. Και ξαφνικά όταν τελείωσε, όταν σταμάτησε το μαγαζί να υπάρχει, ήμουνα μαζί με τη γυναίκα μου τη Λία πλέον, στον Πειραιά, το μαγαζί ήταν στον Πειραιά και σκεφτόμασταν το επόμενο επιχειρηματικό μας βήμα, εμφανίστηκε από εκεί το Τάικο. Γιατί αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πίσω από το Τάικο Μπαρ της Νέας Σμύρνης υπάρχει μια εταιρεία, η Τάικο. Εμείς είμαστε κατά σειρά το τρίτο μαγαζί. Okay. Είναι το κεντρικό στη Ρόμβης, στο Χαλάνδρι το δεύτερο που άνοιξε. Το τρίτο εμείς και το τέταρτο πλέον αδερφάκι από τα μέσα περίπου Ιουνίου φέτος στη Μύκονο. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στη χώρα. Βρήκε ένα μαγαζί το οποίο, για όσους ξέρουν το Τάικο, και χρωματικά
δεν μπορούσε να είναι στα χρώματα του Τάικο, γιατί έπρεπε να ακολουθήσει τα κυκλαδίτικα χρώματα. Ναι, αλλά ναι. Είναι ένας συνδυασμός χρωμάτων, επειδή το έχω δει σε φωτογραφίες και σε βίντεο, πραγματικά απίστευτο. Και ελπίζω να πάει καλά και έχει το... να πάρει το μερίδιο της αγοράς που του αξίζει, που το αξίζει βέβαια. Έχει το θέμα βέβαια τη δυσκολία της φετινής σεζόν που είναι παιδιά, διαλυμένη το... να το πούμε. Έτυχε δηλαδή όλα σε τα νησιά και όλοι, μάλλον ναι. Θεωρώ ότι όλη η εστίαση στα νησιά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τουρισμό. Δηλαδή κανείς δεν ανοίγει σε ένα νησί, ακόμα και ένα μαγαζί που δεν είναι και το χειμώνα. Γιατί υπάρχουν και νησιά, λόγω χάρη Σύρος, όπου υπάρχουν πάρα πολλά πρωτεύουσα των Κυκλάδων, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που και το χειμώνα παραμένουν ανοιχτά, φοιτητές, ντόπιοι, έχει πληθυσμό. Και υπάρχουν και κάποια νησιά όπου δουλεύουν όλη τη σεζόν. Ναι, και άλλα νησιά μπορεί να είναι, να ήταν μάλλον προ-κορονοϊού εποχής, οκτάμινοι όπως ήταν στη Μύκονο και Σαντορίνη, για άλλα νησιά να είναι δίμηνοι και τρίμηνοι. Σίγουρα λοιπόν η εστίαση στα νησιά έχει να κάνει και με τον τουρισμό. Τον ελληνικό και τον ξένο. Πάμε λίγο στο Τάικο το δικό. Τώρα πάμε βέβαια. Στο Τάικο του Θάνου. Καταρχάς, λοιπόν, ναι. Τι σημαίνει Τάικο για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Για όσους δεν γνωρίζουν, take your cocktail out. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο που θα έρθει, έχοντας το ποτήρι, είναι αυτό ακριβώς που βλέπετε, ένα ποτήρι 100% ανακυκλώσιμο ειδικής κατασκευής, δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να πάρει το κοκτέιλ του και στη συνήθεια που έχει, στις συνήθειες μάλλον που έχει στην πλατεία, να κάνει τη βόλτα του, να δει τους φίλους του, να βγάλει το κατοικίδιο του έξω, να βγάλει τα παιδιά του έξω να παίξουν. Ήρθαμε εμείς να του προσθέσουμε σε αυτές τις συνήθειες και κάτι ακόμα. Να κρατάσει το ένα του χέρι το αγαπημένο του κοκτέιλ. Ή τέλος πάντων ένα κοκτέιλ από τα δικά μας που θα πιει και θα του αρέσει. Τώρα, επειδή μας παρακολουθούν πολλοί, θα μας πει κάποιος, εντάξει φίλε μου, αυτή τη στιγμή και λόγω κορονοϊού, όλη η Ελλάδα take away ποτά και κοκτέιλ δίνει. Έτσι. Και δεν θα διαφωνήσω. Όλοι το κάνανε, άλλοι με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοι με μικρότερη επιτυχία ή με καθόλου επιτυχία. Αυτό που ξεχωρίζει, που κάνει να ξεχωρίζει το Τάικο, δεν είναι απλά φτιάξαμε ένα πλαστικό, αναμίξαμε κάποια υλικά και δώσαμε και φτιάξαμε κάτι που το ονομάζουμε κοκτέιλ. Mm-hmm. Το Τάικο ναι μεν είναι ένα κόνσεπτ απλό, λιτό, είναι συνάμονος και ένα κόνσεπτ ιδιαίτερο, ξεχωριστό και άμεσο. Και τι εννοώ. Όποιος έρθει να δοκιμάσει τα κοκτέιλ μας, είτε τα signature cocktails, είτε τα long drinks, είτε τα χωρίς αλκοόλ, γιατί κάποια παίχνουν από το αλκοόλ, ναι, δεν ναι. είναι όλοι το αλκοόλ. Σωστά. Οπότε έχουμε επιλέξει να έχουμε και κάποιες συνταγές για αυτούς που δεν πίνουν αλκοόλ. Ή κάποια από τα κοκτέιλ, αυτά που λέμε classic, όπου εκεί μπορείς να... Ακόμα και σε κάποια classics έχουμε βάλει τη δική μας φραγίδα. Ο head bartender μας, ο Γιάννης ο Σταθόπουλος, έχει καταφέρει και έχει φτιάξει ένα κατάλογο με πάρα πολύ ξεχωριστά υλικά, άψογα συνδυασμένα μεταξύ τους, και αυτό το αποτέλεσμα που έχει δώσει είναι, όταν έρχεται κάποιος και δοκιμάζει κάποιο από τα δικά μας τα κοκτέιλ, να λέει, ακόμα και αν δεν είναι του γούστου μου, γιατί πίνεις ένα κοκτέιλ, εντάξει, μπορεί να μην είναι του γούστου σου, είναι κάτι διαφορετικό, δεν το έχω ξαναπιεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει και ξεχωριστό. Το Τάικο δηλαδή ουσιαστικά, αυτό που είχαμε σε σκοπό εμείς, είναι να δίνουμε ξεχωριστά υψηλής ποιότητας κοκτέιλ με την ταχύτερη εξυπηρέτηση και πάνω απ' όλα με χαμόγελο. Θέλουμε να βλέπει ο κόσμος ότι περνάμε καλά εμείς, εγώ, η Λία, τα παιδιά που είναι πίσω από την μπάρα. Άρα, όπως περνάμε εμείς, θέλουμε να περάσει έτσι. Και ο επισκέπτης που θα περάσει μια-δυο φορές, ο τακτικός μας πελάτης, όλος ο κόσμος. Και ειδικά όταν είναι... πρόκειται για κοκτέιλ, δεν μπορείς να είσαι, ας πούμε. Και σκοπός μας είναι αυτό. Δηλαδή, δεν θες το ίδιο, το ίδιο. Δεν θες τα ίδια πράγματα, θες κάτι καινούργιο. Θες κάτι διαφορετικό, να νιώθεις ωραία. Κάτι... Επίσης, σκοπός μας ήταν η διασκέδαση, η 100% value for money, η διασκέδαση του πελάτη. Και γι' αυτό που λυπόμαστε όλοι στο Τάικο, είναι ότι λόγω της κατάστασης αυτής, δεν έχουμε τη δυνατότητα
ούτε τη μουσική να βάλουμε πιο δυνατά. Ναι. Γιατί όλο το χειμώνα, καταρχήν το Τάικο 25 Σεπτέμβρη άνοιξε της προηγούμενης χρονιάς. Γύρω στις 10 Οκτώβρη έκανε τα επίσημα εγγένειά του, με τριήμερο πάρτι κυριολεκτικά. Κάθε μέρα είχαμε και άλλους DJs και παίζανε μουσική. Αλλά το συνεχίσαμε όλο το χειμώνα. Περάσανε καλά ονόματα από το Τάικο και παίξανε μουσική. Και ο κόσμος που έμενε μέσα στο μαγαζί, γιατί είναι μεν Τάικο σημαίνει Take Your Cocktail Out, εμείς τον κόσμο το θέλουμε εκεί. Να επικοινωνήσει μαζί μας και να βλέπουμε εμείς το πόσο ωραία περνάει. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε δηλαδή απλά να πάρει το κοκτέιλ του και να κάνει τη βόλτα του. Που έχει την επιλογή να το κάνει. Όπως έχει την επιλογή να κάνει τη βόλτα και να ξαναγυρίσει και να κάτσει με το ίδιο κοκτέιλ ή παίρνοντας ένα δεύτερο. Να πάρει κι άλλο. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία. Τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν νέος, πολύ νέος και έβγαινα, δεν μπορούσα. Δεν είχα συνηθίσει να μπορώ να κάθομαι σε ένα μαγαζί 3-4 ώρες. Και πάντα έλεγα. Επέλεγα μέρη που υπήρχαν στη σειρά μπαράκια και τα έπαιρνα με τη σειρά. Έτσι, για να πιω. Έτσι, κατώτα, γιατί δεν μπορούσε. Και ήρθε κάποια στιγμή λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου που λένε και κατάφερα να ανοίξω ένα μαγαζί που του δίνει του πελάτη τη δυνατότητα να κάτσει μισή ώρα, να φύγει μισή ώρα, να ξαναγυρίσει. Σκεφτείτε ότι έχουμε πελάτες που. Να σας πω για ένα συγκεκριμένο για ένα ζευγάρι. Έρχεται στο μαγαζί και μου λέει: φτιάξτε το, μου δώσε μου και μια βάση γιατί εγώ θα το πάρω τώρα. Και θα πω, λέει, με το αίσθημά μου στην παραλία και θα βλέπουμε το φεγγάρι και θα πίνουμε κοκτέιλ. Νομίζω ότι ακούγοντας τέτοιες ιστορίες. Καλώς. Ναι. Καλώς. Γιατί μου λέει να κάτσω, μου λέει, και να πάρω μια μπύρα από περίπτερο. Σωστό. Και δεν μπορώ να κάνω. Να πάρω το κοκτέιλ, αφού μου τη δίνεις τη δυνατότητα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι. Κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ποιοτικό. Κάτι που αξίζει τα λεφτά του, γιατί οι τιμές μας είναι πάρα πολύ καλές. Ξεκινάνε από είναι στα 4 ευρώ στα χωρίς αλκοόλ και ξεκινάνε από 5. Να. Είναι όντως, δεν βρίσκεις αλλού με 5 ευρώ. Εσείς τουλάχιστον παιδιά που είστε πελάτες του μαγαζιού. Ισχύει. Γιατί πέρα από. Είμαστε και φίλοι πάνω απ' όλα. Από τότε που γνωρίσατε το Τάικο και ήρθαμε πιο κοντά, νομίζω ότι το βλέπετε. Και οι τιμές είναι πολύ καλές. Μα και είναι και ένα προϊόν αρκετά ποιοτικό και είναι και κάτι που ότι, αν το δοκιμάσεις εγώ δεν το αφήνεις. Από τη μέρα που άνοιξε το μαγαζί μέχρι σήμερα είναι ο τρίτος κατάλογος που αλλάζουμε. Γιατί βασικό χαρακτηριστικό του καταλόγου μας είναι η εποχικότητα των υλικών. Άρα και η εποχικότητα των κοκτέιλ. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, η εποχικότητα των κοκτέιλ. Ότι μόλις ο καιρός αρχίσει να ψυχραίνει, εμείς θα αλλάξουμε τα υλικά. Θα κάνουμε πιο χειμερινά υλικά. Φέτος το χειμώνα, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα, ετοιμάζουμε πάρα πολλές εκπλήξεις για το χειμώνα. Όπως και έκπληξη ήταν για τον πρώτο μας χειμώνα που πέρασε και που θα κράταγε και λίγο περισσότερο, αν δεν υπήρχε ιστορία με τον κορονοϊό, ήταν τα ζεστά κοκτέιλ μας. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό για την πλατεία. Και γενικότερα, έτσι. Ζεστά κοκτέιλ, τώρα συνδυασμός μπαχαρικών, σοκολάτας, αλκοόλ ή καρύδας, κάστανου. Νομίζω ότι ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Και πραγματικά όσοι τα δοκιμάσανε, τα αγαπήσανε και τα αγκαλιάσανε. Δηλαδή είχα πελάτες που ακόμα και όταν άνοιξα 14 Μαΐου μετά την ιστορία με τον κορονοϊό, μου ζήτησε, μου λέει, εγώ φιλαράκι μπορεί να κάνεις ζέστη, εγώ θέλω μου λέει, εγώ θέλω το χειμερινό. Συγκεκριμένο κοκτέιλ που έπινε, μου λέει όλο το χειμώνα γιατί μου άρεσε. Εντάξει, γενικά προσπαθούμε να έχουμε και το οφείλουμε και στον άνθρωπο που φτιάξει τον κατάλογο. Νομίζω ότι αυτός ο κατάλογος είναι ο πιο ιδιαίτερος από όλους όσους έχουμε δουλέψει από το Σεπτέμβρη και μετά, από τέλη Σεπτέμβρη και μετά. Ναι. Και γενικά προσπαθούμε να κρατάμε τον κόσμο και μακάρι να μπορούσαμε να τον έχουμε και μέσα στο μαγαζί, να επιτρεπόταν. Αλλά είναι δύσκολο αυτή την περίοδο. Δυστυχώς. Και προσπαθούμε το όραμα του Κυριάκου του Βασιλείου, του άνθρωπου που ξεκίνησε το Τάικο, που το έφερε από το εξωτερικό, γιατί είναι μια ιδέα ευρωπαϊκή. Ναι, σίγουρα. Να το κρατάμε ψηλά και ήταν κάτι το οποίο ακριβώς αυτό το κόνσεπτ αγαπήσαμε εγώ και η Λία και το ξεκινήσαμε. Πήγαμε στη Ρόμβης, γνωρίσαμε τα παιδιά, μας παρουσιάσαν το πλάνο, δοκιμάσαμε τα κοκτέιλ, εντυπωσιαστήκαμε και κάπως έτσι πήρε το δρόμο, θα μου πείτε τώρα, που κολλάει η πλατεία σε όλο αυτό. Ναι. Το λοιπόν. Γιατί πλατεία, βασικά. Γιατί πλατεία. Ναι, γιατί πλατεία. Δεν το άνοιξε ο Τάικος στον Πειραιά που μένεις.
που σας είπα εγώ. Γιατί, ως είναι ο Κοσμίτης, η πρώτη μου έξω ήταν στην πλατεία. Έχω ζήσει την πλατεία όταν ήταν κάτι σαν πλατεία. Έτσι. Γαλαξίας, Φάνης Χριστοδούλου για τους πιο παλιούς, αν μας βλέπουνε θα καταλάβουν. Κοριτσάκια στη σειρά να περιμένουν για αυτόγραφο. Ο ένας λόγος ήταν αυτός. Ο δεύτερος λόγος ήταν συναισθηματικός, όσο και αν σας φανεί περίεργος. Εδώ γνώρισα, στην πλατεία γνώρισα τη γυναίκα μου. Okay. Γιατί η κοινή μας γνωστή που μας έφερε σε επαφή ήταν Βέρα Νέο Σμυρνιώτησα, γεννημένη στην Ασμύρνη. Λίγο λοιπόν οι εφηβικές μου και νεανικές μου εξορμήσεις. Οι παραστάσεις εδώ. Οι παραστάσεις, ναι. Εγώ άρχισα να βλέπω την πλατεία πραγματικά να μεταμορφώνεται. Δηλαδή ήταν κάτι το φοβερό. Λίγο και το συναισθηματικό κομμάτι ότι κοίταξε να δεις. Εδώ γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου. Τα τελευταία χρόνια το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και έλεγα ότι αν το επόμενο επιχειρηματικό μου βήμα θα ήθελα να το κάνω στην πλατεία. Δεν το μετανιώνω, ήταν κάτι που το ήθελα, γιατί θεωρώ ότι η πλατεία, όπως όλα τα σημεία στην Αττική, έχει και τα καλά της, έχει και τα δύσκολά της. Δεν βρίσκω κάτι κακό στην πλατεία. Δύσκολα βρίσκω και αν θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε κιόλας. Σας δίνω την πάσα να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και το πώς βλέπω γενικά στην πλατεία την... Εγώ θα ρωτήσω, στην πλατεία ήρθες. Η πλατεία, πώς σε αγκάλιασε. Αυτό ακριβώς περίμενα να με ρωτήσεις, Γιώργο μου. Η πλατεία, το ξέρετε κι εσείς, είναι δύσκολη. Δύσκολο κομμάτι, ναι. Δύσκολη, απαιτητική. Αλλά ο κόσμος της πλατείας είναι γνώστης των πραγμάτων. Δεν μπορείς να έρθεις λοιπόν στην πλατεία, ακόμα και αν φέρεις κάτι τελείως διαφορετικό, ένα τελείως διαφορετικό προϊόν, και να το πουλήσεις και να του πεις, ξέρεις κάτι, ωραίο δεν είναι. Αν δεν είναι ωραίο, θα σε κρίνει αυστηρά και θα σε απορρίψει. Ναι. Εγώ θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η πρώτη εβδομάδα ήταν που ήταν ανοιχτό το μαγαζί. Με πλησίασε μια κυρία κοντά στην ηλικία μου και με ρώτησε, είσαστε από τη Νέα Σμύρνη? Λέω, όχι, λέω, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον κόσμο. Το κατάλαβα, λέω, από τι, θα σας ξέραμε. Εντάξει. Είναι λογικό. Εδώ, παιδιά, και στον Πειραιά κατέβηκα και ήξερα πράγματα για καταστάσεις, δεν με αποδέχτηκαν και δεν με αγκαλιάσανε κατευθείαν. Λογικό είναι αυτό. Ναι, ναι. Εγώ, την πλατεία την αγαπάω, το λέω, γιατί εξήγησα για ποιους λόγους. Ήρθα να φέρω στην πλατεία κάτι διαφορετικό. Ήξερα ότι θα υπήρχε ένα διάστημα προσαρμογής. Ναι, προσαρμογής, αποδοχής. Αποδοχή, ναι, όταν λέμε προσαρμογής εννοούμε τα πάντα. Ναι, 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 ναι. Και εγώ να βρω τα πατήματά μου και ο κόσμος να αρχίσει σιγά σιγά να με αποδέχεται. Εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό. Είναι τοπικιστές οι Νέοι Σμυρνιώτες. Θα σου πω κάτι. Είναι ιδιαίτερα τοπικιστές. Δεν ξέρω αν είναι τοπικιστές. Τοπικιστές είναι. Κοινοκοσμίτες είναι τοπικιστές. Και οι Πειραιώτες είναι τοπικιστές. Και οι Πειραιώτες, ναι. Και αν δηλαδή δεν είσαι Πειραιώτης και δεν είσαι και Ολυμπιακός, είναι πέντε φορές. Γιατί για κάποιον. Είναι πέντε φορές τοπικιστές. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τη Νέα Σμύρνη. Αυτό έχει να κάνει με την περιοχή. Και ίσως με την περιοχή, άλλο το να έρθεις και να πας σε ένα μαγαζί σαν πελάτης, και άλλο το να έρθεις. Να δραστηριοποιηθεί. Γιατί άμα πας ναι, επιχειρηματικά. Αν πας σε ένα νησί και δεν σε ξέρει κανένας, είναι ακόμα πιο δύσκολο τα πράγματα. Ναι, ναι. Στην επαρχία γενικότερα. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι στη Νέα Σμύρνη αντιμετώπισα κάποια δυσκολία μεγαλύτερη από ότι στον Πειραιά όταν πρώτο άνοιξαμε το μαγαζί. Ναι, ναι. Γιατί εντάξει, το μαγαζί άνοιξε στον πεθερό μου, απλά το πήραμε εμείς και το μεταφέραμε. Εντάξει, είχε την πελατεία του, δεν έχει να πει. Μπαίνανε μέσα στο μαγαζί και δεν βλέπανε τον άνθρωπο. Mm. Αυτό που ξέρανε χρόνια. Και τον. Ναι, όπα, ναι. Ποιος είσαι εσύ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν σε όλα τα μέρη. Δεν νομίζω ότι αντιμετώπισα κάποια μεγαλύτερη. Απλά εγώ και να σας πω και την αλήθεια, χαίρομαι που ο κόσμος της Νέας Σμύρνης είναι απαιτητικός. Όταν είσαι απαιτητικός, όταν ξέρεις τι θέλεις, ναι. Βοηθά και εσένα σαν επιχειρηματία να του πουλήσεις ένα ακόμα πιο ποιοτικό υλικό. Μα σε αναγκάζει να ανεβάσεις και τα. Ναι, ανεβάσεις το επίπεδο. Το επίπεδο σου. Και το επίπεδο των γεύσεων. Γιατί το κοκτέιλ είναι ένα προϊόν που καλό θα είναι να μην παίρνεις 3-4 υλικά
Ό,τι να είναι και να τα πετάς, ναι. Δεν μπορεί να φτιάξει να έχεις... ένα κοκτέιλ. Να υπάρχει επίπεδο γεύσεων. Δηλαδή, το παίρνεις, πίνεις την πρώτη τζούρα, μυρίζεις τη γαρνιτούρα και καταλαβαίνεις μέχρι να κατέβει κάτω μία-μία τις γεύσεις που πίνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε εγώ χαίρομαι που, ναι, ήρθαμε εδώ και είδαμε ανθρώπους που ξέρουν. Και είναι αυστηροί. Τι θα πιούνε, ναι. Και είναι αυστηροί κριτές. Ναι, αυστηροί. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έτσι βοηθάει. Και από τα πρώτα πράγματα που είπα, που συζήτησα με την εταιρεία, όταν ήρθε να μου πει πώς φάνηκαν οι πρώτες μέρες, πώς είναι τα πράγματα, τους είπα, παιδιά, εδώ έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το επίπεδο μπορούμε σιγά σιγά να το κάνουμε. Και όντως το πιστεύω. Κατάλογο με τον κατάλογο, νομίζω ότι το ανεβάζουμε το επίπεδο ακόμα περισσότερο. Το ανεβάζουμε με την άποψη, το κάνουμε ακόμα πιο ιδιαίτερο. Ή το φέρνετε και πιο κοντά στο κόσμο. Εσείς που έχετε δοκιμάσει τα χειμερινά κοκτέιλ, νομίζω ότι βλέπετε σε αυτόν τον κατάλογο μας ακόμα πιο ιδιαιτερότητα. Ακόμα πιο ποιότητα και ξεχωριστά έτσι υλικά που το κάνουν πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα, σίγουρα. Μιλήσαμε για δυσκολίες, ναι, για το Taiko. Ναι, Γιώργο. Τι πλεονεκτήματα πιστεύεις ότι έχει το Taiko έναντι άλλων μαγαζιών? Τι πλεονεκτήματα το πλεονέκτημα, έχει το πλεονέκτημα αυτού του κόνσεπτ? Για μένα το νούμερο ένα είναι η αμεσότητα του πελάτη με το μαγαζί. Τι εννοώ? Δεν υπάρχει σερβιτόρ στο Taiko. Έρχεσαι να πάρεις ένα κοκτέιλ. Δεν θα κάτσεις σε ένα τραπέζι να έρθει ένας σερβιτόρος, να πάρεις ένα κατάλογο με ιδιαίτερα κοκτέιλ και να αρχίσεις να ρωτάς. Θα μπεις κατευθείαν, θα επικοινωνήσεις με το παιδί που είναι στην μπάρα ή με τα παιδιά, ανάλογα πόσοι δουλεύουν εκείνη τη μέρα. Με αυτόν που χειρίζεται τις πρώτες ύλες και θα σου ετοιμάσει. Είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτός θα καταλάβει ποια είναι η βάση του αλκοόλ, ποιες γεύσεις σου αρέσουν. Το θες γλυκό, γλυκόξινο, γλυκό, πικρό, πικρό. Και θα σου φτιάξει κάτι που αν ακόμα και δεν ταιριάξει 100% στα γούστα σου, θα τα πλησιάσει. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Υπάρχει αμεσότητα αυτή. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Το ένα σημαντικό είναι το δεύτερο. Δεν θες να το πάρεις και να κάνεις τη βόλτα σου. Μπορείς να κάτσεις, τον έχετε δει το χώρο μας έξω. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να κάτσεις χαλαρά, να το απολαύσεις. Όχι στημένα σε μια καρέκλα, σε ένα τραπέζι. Μπορεί να το πάρεις αυτό που είπα, να το πάρεις, να πας λίγο πιο πέρα, να ρίξεις μια ματιά στις βιτρίνες, να γυρίσεις. Πόσοι και πόσοι δηλαδή που έρχονται στο Taiko, δεν τους βλέπω, εγώ πίνουν το κοκτέιλ τους, πάνε, τρώνε το σουβλάκι τους απέναντι και ξαναέρχονται μετά να πάρουν. Γιατί μετά το σουβλάκι ξανά θέλουμε να πιούμε. Έτσι. Και να ξεκινήσουμε. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που μακάρι και εγώ στα νιάτα μου να το είχα. Να ήξερα ότι είμαι σε ένα μαγαζί, πίνω ένα ποτήρι, πίνω ένα ποτό σε ένα γυάλινο ποτήρι και να μπορούσα να πάρω το γυάλινο ποτήρι, δεν μπορούσα να το κάνω. Νομίζω ότι, ναι, όπως και αυτό που σας είπα, ο άλλος το πήρε και πήγε στην παραλία, στο παλαιό Φάλιρο, να το πιει με την κοπέλα του και να βλέπουν το φεγγάρι. Νομίζω ότι είναι πλεονεκτήματα. Και το πιο βασικό, μπαίνεις σε ένα μαγαζί που είναι, το προσωπικό στοιχείο είναι έντονο. Ξέρεις ότι ο Θάνος που θα δεις είναι αυτός που το έχει. Ξέρεις ότι τα παιδιά μέσα που δουλεύουν είναι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Είναι αυτή η αμεσότητα. Νομίζω κάνει και τον πελάτη να νιώθει και πιο άνετα. Δηλαδή κάποια στιγμή, και απ' έξω το έχω δει, όλοι γίνονται μια παρέα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια βοηθάει και εσάς ότι γνωρίζετε και τα γούστα του κόσμου. Εννοείται. Και κατευθείαν μπορείτε... τη δεύτερη φορά που θα έρθει, την τρίτη φορά που θα έρθει, την τέταρτη, να το... Εγώ εντάξει, είμαι της άποψης πάντα ότι καλό θα είναι εφόσον μπαίνεις σε ένα μαγαζί που δίνει ιδιαίτερα κοκτέιλ και όχι μόνο κοκτέιλ, έχουμε και τα long drinks, έχουμε και τα λίγο πιο straight ποτά, τα οποία σιγά σιγά όταν θα χειμωνιάσει θα το αυξήσουμε τον αριθμό, γιατί εντάξει το χειμώνα θέλουμε και κάτι πιο straight σε ποτό, κακά τα ψέματα. Είπαμε, δεν θέλω να αρχίσω να μιλάω και για εκπλήξεις. Ακόμα είναι νωρίς, γιατί είμαστε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Σιγά σιγά, αν με ξανακαλέσετε με το καλό από Σεπτέμβρη, μπορεί να πούμε και περισσότερα. Τότε θα ξέρω και εγώ ακόμα περισσότερα, να σας πω. Ναι, για μένα σημασία έχει να μπορεί ο πελάτης, εντάξει, να μην δοκιμάσει ένα κοκτέιλ και να μείνει σε αυτό. Έχουμε
αρκετά κοκτέιλ που μπορεί να καλύψουν τα γούστα του. Εντάξει. Σίγουρα θα έχει το αγαπημένο του κοκτέιλ. Ναι, αλλά για μένα, ναι, άμα θες τη δική μου προτροπή προς τον πελάτη, είναι το έχεις πιει. Να δοκιμάσει. Σου αρέσει αυτή η βάση, ναι. Για δοκίμασε το κι αυτό. Μπορεί να σε αρέσει λιγότερο, μπορεί να σε αρέσει και περισσότερο, δεν ξέρει. Και έχει τύχει πολλές φορές, ναι. Το φοβήθηκα γιατί είδα αυτό το υλικό και λέω δεν θα μ' αρέσει. Επειδή όμως δεν το ήξερα το υλικό, δεν το είχα ξαναπιεί σε κοκτέιλ. Γι' αυτό είναι, ναι, ναι. Οπότε εμείς το, είναι το άγνωστο για μένα, που... για μένα δεν είναι, δεν είναι κάποια στιγμή του μαγαζιού το να πιει κάποιος πελάτης ένα κοκτέιλ και κάποιο υλικό να μην του αρέσει. Να μην του συμβαίνει, ναι, παιδιά. Το γούστο είναι μοναδικό. Και στο φαγητό το ίδιο είναι. Και στο φας κάτι δεν θα σ' αρέσει. Δεν το συζητάμε. Αλλά ο κόσμος, εφόσον του δίνουμε τη δυνατότητα να πιει ιδιαίτερα και ξεχωριστά κοκτέιλ, μπορεί να... Δηλαδή, έχει έρθει πελάτησα, τα έπαιρνε με τη σειρά. Ήμερα έχει αυτό. Έπινε 2-3 τη φορά. Κάποια στιγμή κατέληξε αυτό, αυτό και αυτό. Και όποτε έρχεται, εντάξει, εγώ χαίρομαι όταν τα βλέπω αυτά. Που δεν φοβάται ο κόσμος, είτε δεν, ναι, δεν φοβάται ουσιαστικά να δοκιμάσει, να δοκιμάσει κάτι, ναι, άλλο. Ναι, ναι. Δεν είναι κακό. Εντάξει, να ξεφύγουν λίγο από, από τις δικές μας τις γενιές. Εγώ ήμουν ουσκάκιας, ο άλλος ήταν βότκα, ο άλλος ήταν ρούμι. Δεν είναι κακό. Η παιδιά, αυτή είναι η εξέλιξη της εστίασης. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, θα είχαμε μείνει στο σουβλάκι μόνο και, θα και στην πριζόλα με πατάτες τηγανιτές. Δεν είχε προχωρήσει. Και στα ποτά θα είχαμε μείνει. Στο whisky κόλλα, ναι, στο ρούμι κόλλα και, στη, πώς το λένε, και στο gin tonic. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν, το να δοκιμάζει ο πελάτης και να δίνει τη δυνατότητα και σε αυτούς που φτιάχνουν καταλόγους να το εξελίσσουν. Να το εξελίσσουν. Είναι η εξέλιξη της εστίασης για μένα. Και ένα από τα πράγματα που αγάπησα στο Τάικο, πέρα από τα κοκτέιλ του, πέρα από το κόνσεπτ, πέρα από το περιβάλλον, πέρα από όλα αυτά που αναφέραμε, ήταν και ότι οι οραματιστές της ιδέας έχουν στόχο την σεζόν με σεζόν την εξέλιξη. Να το πάμε ακόμα πιο πάνω. Και με τις δικές μας συζητήσεις που κάνουμε, γιατί και εγώ τους λέω, παιδιά... Δίνεται ένα feedback. Ναι, εντάξει. Κακά τα ψέματα. Κάποια στιγμή υπάρχουν 4 Τάικο. Μπορεί να γίνουν 10 Τάικο. Να γεμίσει όλη η Αττική Τάικο. Κάθε περιοχή έχει άλλες ανάγκες. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εσύ, όταν μιλάς με την εταιρεία, να προσαρμόζεται λίγο στην περιοχή. Οπότε, αλλά μόνο και μόνο το ότι βλέπω το όραμα, όσο πάμε και να το ανεβάζουμε επίπεδο και να το εξελίξουμε, ναι, είναι κάτι το οποίο το αγαπάω βλέποντάς το. Είναι κάτι το οποίο με καλύπτει και μου δίνει και εμένα τη δύναμη να συνεχίσω και να το, και το μαγαζί σαν Τάικο Νέας Μύσης να το πάω και εγώ ακόμα πιο ψηλά. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Ποιες είναι έτσι πιο hot ώρες, ας πούμε, που έχει... Εντάξει, που βλέπεις πιο πολύ κίνηση. Καθημερινές νομίζω είναι, και επειδή είναι η πρώτη φορά που είναι ανοιχτό το Τάικο και εγώ αυτή την ώρα δεν βρίσκομαι στο Τάικο. Okay. Είμαι εδώ και τα λέμε. Ναι, αυτή η στιγμή μπορεί να, είναι, να θεωρηθεί και hot ώρα. Δηλαδή αυτή, με τον Γιώργο την ώρα που φεύγαμε από το μαγαζί για να, με τα κοκτέιλ για να έρθουμε εδώ, το είδε ο Γιώργος, είχε αρχίσει ο κόσμος και ναι. Τώρα Σαββάτο, Παρασκευή μπορεί να ξεκινήσει και πιο αργά, γιατί ο κόσμος βγαίνει και πιο αργά. Κακά τα ψέματα. Ναι. Και είναι και λογικό, γιατί όταν την άλλη μέρα δεν δουλεύουν. Μην κοιτάς, εγώ δουλεύω 7 ημέρο. Εντάξει, κάποιοι δουλεύουν, έχω περάσει και από. Πενθήμερα και Σαββατοκύριακα. Και... από Σαββατοκύριακα. Πολύ ωραία πράγματα. Αλλά εντάξει, όταν είσαι επιχειρηματίας δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καλοκαίρι. Για εμάς το υλικό. Εντάξει, δεν είναι καλοκαίρι μόνο. Ναι. Σας εξήγησα και πριν ότι προσαρμόζουμε. Ανάλογα με την εποχικότητα των φρέσκων υλικών, έρχεται η εποχικότητα του καταλόγου μας. Αυτά πάνε μαζί. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν. Όταν έχεις επιχειρηματίας. Αυτό το πιο βασικό είναι να είσαι εκεί. Εγώ δεν μπορώ να περάσω από το Τάικο και να μην θέλω να δω το Θάνο, να μην θέλω να δω τη Λία. Ναι, αν περάσεις και δεν μας δει, ίσως και να ενισχύσεις. Ενδεχομένως. Θα πάρουμε τηλέφωνο και θα πούμε πού είσαι. Αλλά νομίζω ότι. Έστω και με ένα διακριτικό ρόλο, γιατί εμένα ο ρόλος μου, παιδιά, και είναι διακριτικός. Δεν θα πιάσω κουβέντα με τον πελάτη. Γεια σας, τι θέλετε, να σας εξυπηρετήσω. Εγώ το δεν θα το κάνω. Εγώ θα είμαι εκεί που πρέπει να είμαι, για τους γνωστούς να με χαιρετήσουν, για τους άγνωστους να τους καλωσορίσω. Έτσι. Θα σε γνωρίσουν. Να με γνωρίσουν. Ένας ρόλος λίγο διακριτικός, νομίζω ότι. Αλλά
Όποιος αγαπάει πραγματικά το μαγαζί του, αυτό που κάνει, νομίζω ότι ναι. Δεν υπάρχουν ούτε πενθήμερα, ούτε ρεπό, ούτε άδειες. Αυτό όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή και θα το επιτρέπουν οι καταστάσεις, ναι, θα το κάνεις. Αν δεν είσαι εσύ εκεί, δεν θα είναι και αυτό εκεί, μεθαύριο, για σένα. Ναι. Ό,τι του δώσεις, συνήθως στα μαγαζιά, ό,τι του δώσεις, παιδιά, ναι, νομίζω ότι θα σου δώσει, ναι. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και εντάξει, και πολλές φορές που συζητάω και με φίλους που έχουν σε άλλες περιοχές μαγαζιά. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς τα έχουν χρόνια, το έχουν φέρει σε ένα επίπεδο το μαγαζί που δεν χρειάζεται να είναι. Που μπορεί να... Είναι στις ράγες, ναι, επάνω και πηγαίνει. Ναι, που τρένα. Μπορεί να περάσουν και μια φορά τη βδομάδα να το δουν. Και όμως συζητώντας αυτό μου λένε, ο πραγματικά σωστός επιχειρηματής μου λες εσύ. Εγώ απλά μου λέει, επειδή το έβαλα αυτό που είπες στις ράγες και πηγαίνει όχι απλά τρένο, intercity, δηλαδή δεν το προλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, αλλά είναι και κάτι εδώ λογικό, γιατί εντάξει, όταν ο άλλος έχει δώσει τα πάντα και θέλει κάποια στιγμή λίγο να γεμίσει τις μπαταρίες του, εντάξει. Νομίζω ότι ναι, καλό, ναι, αλλά ναι, με μέτρο όλα. Νομίζω ήταν ο κατάλληλος τρόπος να κλείσουμε τη σεζόν. Ήταν η καλύτερη δυνατή συνέντευξη. Νομίζω ότι πέρασε γρήγορα η ώρα και πάνω που πήρα και εγώ... Ο πιο ευχάριστος και ο πιο δροσιστικός. Το περιβάλλον, τελειώνει και εκπομπή και πραγματικά έχετε ένα πολύ όμορφο στούντιο. Ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ φιλικό, πολύ ζεστό και όχι μόνο λόγω του καιρού. Ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα πραγματικά και θα χαρώ πολύ να με ξανακαλέσετε να ξαναμιλήσουμε για το Τάικο και όχι μόνο και για ό,τι ευτυχώς είναι ο Γιώργος εδώ και ναι, ομορφαίνει λίγο το στούντιο γιατί εμένα με φοβούνται λίγο, με βλέπουν λίγο ναι. Ποιοι, αυτοί λέει, αυτός είναι, πώς είναι έτσι ας πούμε, αυτοί που έρχονται, αυτοί που περνάνε απ' έξω, αυτοί που όλοι κοίταξε. Πάντα υπάρχει σε ένα μαγαζί, αν το δούμε σαν το στούντιο σαν μαγαζί, πάντα υπάρχει και ο κράφτης. Έτσι, έτσι. Ο κράφτης θα είναι ένα πολύ ωραίο αγόρι, είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, λοιπόν. Που τα λέει και ωραία, έτσι με ανοιχτό χρωμαμάτια, ωραίο χαμόγελο, έτσι ακριβώς. Στη Νέα Σμύρνη θα έμενες. Ναι. Ωραία. Εντάξει, νομίζω το μας τα είπε όλα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα έμενα, όχι μόνο γιατί μου αρέσει η Νέα Σμύρνη. Και για να μπορώ να είμαι πιο κοντά στο μαγαζί, γιατί σίγουρα. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να είσαι δίπλα, πρέπει να είσαι δίπλα. Πρέπει να είσαι κοντά στην πλατεία και όχι μόνο αυτό. Αν μας δώσει το κίνητρο κάποια στιγμή το γεγονός ότι τελείωσαν αυτά τα έργα, επιτέλους, άρα μπορούμε και πιο εύκολα να παρκάρουμε, επιτέλους, ναι, ίσως την απόφασή μου την έκανε και πιο εύκολη. Πάντως είναι κάτι το οποίο από... Χωρίς υπερβολές, από τον πρώτο μήνα είχε περάσει από το μυαλό μου. Ίσως. Μακάρι να σε και να είμαι και πιο κοντά και στα πάτριά μου, εδάφη, τον νέο κόσμο. Εντάξει, οι γονείς μου έχουν μεγαλώσει. Κακά τα ψέματα, δεν είναι εύκολο να πηγαίνω να τους βλέπω. Ναι. Και όλο αυτό ειδικά με το μαγαζί το και τόσες ώρες. Και όλο αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό τους είχα μεγάλη έννοια. Δεν ήθελα να πάω για τους γνωστούς λόγους. Ναι, ναι. Και τώρα αποφεύγω να πηγαίνω γιατί εγώ έρχομαι σε επαφή. Παρόλο που το μαγαζί ακολουθεί πιστά όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας, έρχομαι σε επαφή καθημερινά με πάρα ναι, πολύ κόσμο. Όπως και να έχει, ναι, περνάει κόσμο. Ανήκουν στην ευπαθή ομάδα και λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας. Οπότε ναι, αν ήμουν στη Νέα Σμύρνη, θα ήταν και για μένα πιο εύκολο πολλά πράγματα να κάνω. Εμείς το ευχόμαστε, σε περιμένουμε. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, ναι. Εμείς είμαστε Δευτέρας Μαΐου 5 στο σημείο που μπορούμε να προσφέρουμε και να δροσίζουμε όλο το καλοκαίρι. Τι ώρες είστε ανοιχτά? Το μαγαζί αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά 5 με 1, 5 το απόγευμα με 1 το βράδυ. Με 1 και παραπάνω. Γιατί έτσι, ναι. Το 1 είναι σχετικό, ειδικά τις μέρες εχμής, Παρασκευή, Σάββατο. Εντάξει, ενδεχομένως να παραταθεί και λίγο αυτό. Έτσι. Αυτό λίγο που μας φέρνει λίγο πίσω είναι ότι επειδή ο κόσμος πλέον ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει στα μαγαζιά της πλατείας, γιατί τα μαγαζιά της πλατείας δεν μπορούν να κάνουν πάρτι. Όπως και εμείς δεν μπορούμε, έτσι και οι υπόλοιποι. Εντάξει, είναι διαφορετικά να ξέρεις ότι σε ένα μαγαζί γίνεται ένα event και μπορεί να κρατήσεις και μέχρι τις 4 και είναι διαφορετικά να πας σε ένα μαγαζί. Όπως είναι το Τάικο, ας μην είμαι στο Τάικο. Να πάρεις το κοκτέιλ σου, να μην φύγεις, να κάτσεις απ' έξω,
να ακούς ναι με τη μουσική, όχι την ένταση που θα ήθελες, και να ξέρεις ότι okay, κάποια στιγμή θα διάσει κατά τη σημεία μια μισή πλατεία, θα πρέπει να φύγω. Μακάρι να ήταν καλύτερα τα πράγματα, να μην υπήρχε όλη αυτή η ιστορία, αλλά δυστυχώς πρέπει να εγκληματιστούμε κι εμείς σε αυτές τις συνθήκες και να δουλέψουμε αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, και εμείς πάλι να ευχηθούμε και τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και σε εσάς. Και... καλή επάνωδο από Σεπτέμβρη. Έτσι, έτσι. Υποθέσω, ναι. Από Σεπτέμβρη θα έχουμε το πολύ δεύτερο λίγο καινούργιο. Έτσι. Το δεύτερο. Θα είναι η δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά. Η πρώτη, επειδή δεν είχα το χρόνο να την παρακολουθήσω live. Ίσως μία-δύο κάποια αποσπάσματα. Την πρώτη φορά που είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι και ποιος ήταν καλεσμένος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν καλεσμένος, αλλά είχαμε προμοτάρει την εκπομπή. Κατάφερε και τα κάποια αποσπάσματα, επειδή ήταν και για μένα έτσι, ναι, η χαρά σωστό, μου. Σωστό. Θα δει ο κόσμος τα κοκτέιλ μας. Αλλά πάτε στο YouTube μετά όταν ανεβαίνει, τις βλέπω όλες τις εκπομπές και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κάνετε καλή δουλειά. Και εύχομαι, και το λέω και για τον Γιώργο που είναι και πιο μικρός. Έχει ακόμα πιο πολύ το ταλέντο. Μπορεί να το σκεφτεί και πιο σοβαρά το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί θεωρώ ότι έχει το ταλέντο. Συμφωνούμε, μπράβο. Ξεχάσαμε το delivery από τη Volt, νομίζω. Λοιπόν, ναι, παιδιά, τα είπαμε όλα. Και το delivery της Volt. Και όχι μόνο το delivery της Volt, μπορεί κάποιος να το παραγγείλει από το σπίτι του ή από το γραφείο ή από οποιοδήποτε σημείο, μπορεί να είναι σε μια πλατεία της Καλλιθέας και να λέει τώρα θέλω ένα κοκτέιλ, πού να τρέχω στο Τάικο. Το παραγγείλει μέσω της Volt, δίνει το στίγμα του, η Volt, η εφαρμογή, μπαίνοντας στην εφαρμογή και πληρώνοντας, έρχεται ο deliverer της Volt, παίρνει το κοκτέιλ και το πάει στο σημείο που κάθεται. Okay. Ή επίσης και take away μπορεί να το κάνει, δηλαδή να το παραγγείλει μέσω της Volt και να περάσει σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο το μαγαζί, να το πάρει ο ίδιος. Και κάτι σημαντικό, άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει ότι είμαι στο γραφείο ή είμαι στο σπίτι. Έχει να κάνει με το ότι μπορεί και οπουδήποτε αλλού να είναι, εκτός πλατείας. Απλά ότι θέλει κοκτέιλ. Θέλω κοκτέιλ. Μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε. Και επίσης, ξέχασα να πούμε και κάτι σημαντικό, μπορούμε να οργανώσουμε, και αυτό κάποιοι πελάτες μας το ξέρουν, το λέμε για αυτούς που δεν μας γνωρίζουν ακόμα, να οργανώσουμε πάρτι γενεθλίων στο σπίτι. Έχουμε τα λεγόμενα τζαρ, δοχεία χωρητικότητας 5 και 2 λίτρων με βρυσούλα, όπου φτιάχνουμε τη συνταγή του κοκτέιλ που θέλουν, τους προμηθεύουμε το τζαρ έτοιμο, με πάγο, με γαρνιτούρες, με καλαμάκια, με ποτήρια, και μπορεί στην αυλή του, στον κήπο του, στο μπαλκόνι του, μέσα στο σπίτι, να κάνει ένα ωραίο πάρτι, γενεθλίων, εορτής ή μια συγκέντρωση ή οτιδήποτε, και να μπορεί χωρίς να χρειάζεται, το μόνο πράγμα που κάνει, γεμίζει τα ποτήρια, βάζει πάγο, και νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πόσες φορές δεν έχουμε βρεθεί σε ένα χώρο, σε μια γιορτή, σε μια συγκέντρωση, και το μόνο που μπορούμε να πιούμε είναι μπύρες, αναψυκτικό, τζιν, αναψυκτικό, ουίσκι, βότκα. Έτσι. Και αυτό έτσι. Ναι, και όσοι πραγματικά έχουν έρθει σε επαφή και έχουν μάθει για το τζαρ, έχουν εντυπωσιαστεί. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει ο κόσμος να το γνωρίσει. Και ήδη έχουμε και τις πρώτες μας παραγγελίες για μέσα στον Ιούλιο, για πάρτι γενεθλίων, και θέλω να πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Μια χαρά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο Θάνος Μαζαράκος μαζί μας και το Τάικο. Το Τάικο που είναι εδώ για να μείνει. Έτσι. Ναι. Ήρθαμε για να μείνουμε. Ναι. Εμείς να ευχηθούμε και σε όλους εσάς καλό καλοκαίρι. Και ραντεβού το Σεπτέμβρη. Καλό καλοκαίρι από το Κάντο Πράξη. Τα λέμε.